Πάμε τώρα στην κυρία Δημοκλίδου. Ναι, πάμε στην κυρία Δημοκλίδου. Κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου, είναι εκπρόσωπος της τύπου αστυνομίας, όπου έχουμε την τελευταία εξέλιξη, βρέθηκε νεκρός ο Βρετανός παρουσιαστής. Κυρία Δημοκλίδου, σας βλέπουμε κιόλας. Ναι. Καλημέρα. Θα μας πείτε πού ακριβώς βρέθηκε και κάτω από ποιες συνθήκες? Καλή σας ημέρα. Θα μας δώσετε μόνο λίγο χρόνο, κύριε Καραμίτρου και κύριε Κολοκυθά, γιατί οι αστυνομικές δυνάμεις δεν έχουν φτάσει στο σημείο. Η αναφορά που έχουμε είναι ότι ο δήμαρχος της περιοχής μαζί με κάποιο τηλεοπτικό συνεργείο βρισκόταν μέσα σε βάρκα και τον έβλεπαν από τη θάλασσα. Έχουμε αναφορά ότι βλέπουν έναν άνθρωπο μέσα σε μια σπηλιά στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας από τη θάλασσα. Δεν έχουμε διαπιστώσει καταρχήν να πούμε αν είναι όντως αυτός, γιατί ξαναλέω δεν έχουν φτάσει ούτε πυροσβεστικές δυνάμεις ούτε αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Φτάνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και φυσικά να διαπιστώσουν και το θάνατο του ανθρώπου αυτού που βρίσκεται εκεί. Οπότε θα μας δώσετε λίγο χρόνο για να πούμε με βεβαιότητα ότι πρόκειται για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, επειδή φορούσε συγκεκριμένα ρούχα την ώρα που χάθηκε, η αναφορά που έχουμε. Η περιγραφή που μας δίνουν ταιριάζει πολύ με τον άνθρωπο αυτό που αναζητούμε. Και είναι πού περίπου, κυρία Δημοκλίδου, εκεί που το ψάχνατε, πού βρέθηκε? Είναι ουσιαστικά στο τελευταίο κομμάτι της περιοχής που ψάχνουν οι αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις από προχθές. Ουσιαστικά το πρωί, στο τελευταίο κομμάτι, ουσιαστικά κατάφερε και διένυσε αυτή την δύσβατη περιοχή και έφτασε στο τέλος. Και θα δούμε τώρα τι τελικά έγινε και βρέθηκε εκεί ο άνθρωπος αυτός. Το οποίο μάλιστα σημείο που βρέθηκε, μας έλεγε πριν ο δήμαρχος, είναι και πολύ κοντά στο σπίτι του τελικά, το ξέρετε αυτό δηλαδή? Είναι πολύ κοντά. Ουσιαστικά είχε καταφέρει να διανύσει τη διαδρομή που είχε προγραμματίσει. Και στο τέλος της διαδρομής αυτής δηλαδή κάτι συνέβη προφανώς. Βεβαίως. Αλλά ξαναλέω, δώστε μας λίγο χρόνο να φτάσουν εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις, ναι, για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε κι εμείς. Καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν στις έρευνες αυτές. Ήταν ο δήμαρχος με κάποιο συνεργείο, τηλεοπτικό συνεργείο, και εντόπισαν τη σώρο μέσα στη θάλασσα. Και καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι θα έχετε και στις λεπτομέρειες. Αλλά αυτό που σας ρώτησε και η κυρία Καραμίτρου είναι ότι πάνω στην πεζοπορία, δηλαδή στην ουσία, έχασε το δρόμο του από το μονοπάτι και έπεσε στη θάλασσα. Αν καταλαβαίνουμε καλά, αυτό έχει γίνει. Αν έχασε το δρόμο του, γιατί τελικά ουσιαστικά εκεί που βρίσκεται, αν βρίσκεται εκεί, η αναφορά που έχουμε είναι ότι βρίσκεται σε μια σπηλιά, ουσιαστικά κατάφερε να διανύσει αυτή τη διαδρομή και θα έφτανε όντως εκεί που ήταν, εκεί που βρισκόταν το σπίτι του, εκεί που έμενε αυτές τις ημέρες. Αλλά κάτι συνέβη ο άνθρωπος. Κύριε Δημοκλίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.